ένα σχέδιο συγκρότησης και ανάδειξης της γαστρονομικής ταυτότητας της Καβάλας έχει ξεκινήσει στην πόλη. Η δράση Καβάλα Tales of Taste αποτελεί αναπτυξιακό στόχο του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Δημοφέλεια και υλοποιείται σε στενή συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Σωματείο Διευθυντών Εστιατόρων, Ταβερνών, Εξοχικών Κέντρων Νομού Καβάλας. Να μαγειρευτούν μόνο τοπικές καβαλιώτικες συνταγές, στην οποία μέρα έχουμε ήδη, σε συνεργασία με τον Νίκο του Φωτιάδη, καλούμε όλους τους μπλόκερς της Αθήνας, δημοσιογράφους όλους, μερίδα δημοσιογράφους λοιπόν Αθηναίους, θα μαγειρέψει το εστιατόριο τοπικές λοιπόν συνταγές, θα προβληθεί η Καβάλα και εσείς οι εστιατόριες με αυτόν τον τρόπο, και όλη εκείνη την εβδομάδα το συγκεκριμένο εστιατόριο θα μαγειρεύει για τον κόσμο, για τον οποιοδήποτε τουρίστα, επισκέπτη της Αθήνας, θα μαγειρεύει καβαλιώτικες συνταγές. Με σκοπό λοιπόν να διαφημιστεί με αυτόν τον τρόπο η Καβάλα ακόμη περισσότερο και να προσελκύσουμε όλους ακόμα, πολλούς περισσότερους ακόμα τουρίστες. Το ζητούμενο είναι να ενταχθούν στην πρωτοβουλία Καβάλα Tales of Taste εκείνες οι επιχειρήσεις που αναδεικνύουν την ιδιαίτερα πλούσια γαστρονομική παράδοση της Καβάλας, που παράγουν και εμπορεύονται χαρακτηριστικά τοπικά παραγόμενα προϊόντα ή που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες γαστρονομίας σε ποιοτικό επίπεδο. Πώς μας είναι αυτό που είπαμε πριν, η Καβάλα να γίνει τουριστικός προορισμός γαστρονομικός? Τώρα θα σας μεταφέρω και μία είδηση σε ένα σκοπό που έχουμε βάλει και πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά να το προβάλλουμε. Σκοπός μας λοιπόν είναι να είναι η Καβάλα τουριστικός γαστρονομικός προορισμός το 2019 από τον ίδιο τον ΕΟΤ. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δική σας συνεργασία και με τη δική σας τη βοήθεια. Εμένα, αν δεν εκλείψει αυτό το φαινόμενο, όλα αυτά που καλώς κάνουμε, νομίζω ότι είναι δώρον άδωρο, είναι μια τρύπα στο νερό. Ωστόσο, τα βλέμματα τράβηξε μία μικρή διαφωνία μεταξύ δύο επαγγελματιών σχετικά με το σενάριο της υποκινούμενης αγοράς στον τομέα της εστίασης. Έχουμε φτάσει μέχρι τους περιπτεράδες να λαμβάνουμε για να μας δίνουν αρκούς. Αυτό το λέω, διότι είπαμε πολύ σοβαρά και χρήσιμα πράγματα. Αλλά αυτά τα σοβαρά και χρήσιμα πράγματα αντιπροσωπεύουν το 30-35% του τουρισμού που περνάει από την Καβάλα. Γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι η μέσο όρο διανυκτερεύσεως στην Καβάλα είναι μία διανυκτερεύση. Κύριε, να σας πω, δεν ξέρω το όνομά σας, κύριε. Κύριε, μου κάνατε την παρέμβαση, μ' ακούτε? Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν και οι δυο σας, επειδή κάνουμε ένα σεμινάριο, είναι σωστή η παρέμβαση που κάνετε. Εκτός θέματος, μένα, αλλά... Είναι, είναι εκτός θέματος, θα χάσουμε το κεντρικό στόχο όμως. Λοιπόν, είναι σωστή η παρέμβαση και των δυο σας όμως, ο καθένας από τη δική του την πλευρά. Δεν είναι τοπικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και αυτό που ζητάτε αυτή τη στιγμή είναι μέτρα αστυνομικού χαρακτήρα που δεν έχει κανένα στην αρμοδιότητα. Τις δικές του απαντήσεις πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα έκανε γνωστές ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου Εσπέρια Μακαρούνης Δημήτρης. Εγώ θεωρώ ότι αυτό όσον αφορά τα ξενοδοχεία δεν έχει να κάνει, εκτός και αν μιλάμε για φιλίες συναδέλφων και όλα αυτά. Γενικά ένα ξενοδοχείο, ένας ρεσεψιονίστας ξενοδοχείου, μία κατεύθυνση που θα δίνει κάθε ξενοδοχείο, έχει να κάνει αποκλειστικά με τον τρόπο που θα νιώθει ασφαλής σε αυτό που συνέστησε σε ένα πελάτη. Σε ένα πελάτη θα συστήσει εκεί που ξέρει ότι σίγουρα θα πάει κάπου που θα είναι όμορφα, θα φάει καλά, θα εξυπηρετηθεί σωστά, θα γυρίσει ένας ικανοποιημένος πελάτης. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στην πόλη της Καβάλας εν προκειμένου και στο ξενοδοχείο. Έχεις ένα happy πελάτη που είναι ικανοποιημένος και θα ξαναέρθει. Συνεπώς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πιστοποίηση κάποιο, έστω ticket restaurant, κάτι το οτιδήποτε, σε όλα τα εστιατόρια, ώστε να μπορεί να είναι ασφαλής και αυτός που προτείνει.